ΕΣ, με καθυστέρηση μίας εβδομάδας, έφτασαν στην Ελευσίνα με πτήση C-17 οι δύο πρώτοι Ρωμαίοι. Το θηριώδες μεταφορικό C-17 Globemaster είχε στην κοιλιά του τα δύο ελικόπτερα, τα οποία αφού συναρμολογηθούν από Αμερικάνους τεχνικούς, θα ακολουθήσουν δοκιμές και στη συνέχεια θα πετάξουν για τη βάση τους στο Μαραθώνα. Η παράδοση καθυστέρησε λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ το ίδιο C-17 μετέφερε πολεμικό υλικό και στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα. Το τρίτο ελικόπτερο θα φτάσει τις επόμενες εβδομάδες και η παράδοσή του από τους Αμερικανούς θα συνδυαστεί πιθανότητα για λόγους κόστους με παράδοση υλικού σε τρίτη χώρα όπως Ουκρανία είτε Ισραήλ. Τα 7 ελικόπτερα θα είναι τα οργανικά ελικόπτερα για τις 3 Μπελαρά και τις 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ, ενώ μέχρι τότε θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να κηρυχθούν επιχειρησιακά. Τα ελικόπτερα Ρωμαίο είναι αναγκαία αφού οι Τούρκοι αναφυγούν τα δικά τους 214, τα οποία όμως είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ελληνικά και με τουρκικά συστήματα. Αρχικά και πάντοτε λογικά, τα ελληνικά Ρωμαίο θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα ελληνικά υποβρύχια 214. Δεν έχει σημασία αν τα τουρκικά συστήματα δεν είναι δοκιμασμένα, αλλά το ότι θα υπάρχουν ως μονάδες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα ελικόπτερα Ρωμαίο και τα P3 Orion θα ξετρυπώνουν τα τουρκικά υποβρύχια και θα ακολουθεί τροπιλισμός τους. Στον εντοπισμό δεν θα είναι μόνα τους, αφού τα σόναρα των Μπελαρά θα εντοπίζουν και θα μεταδίδουν τα δεδομένα σε P3 Ρωμαίο και S-70 Aegean Hawk. Επιπλέον, να θυμίσουμε ότι από ελληνικό P3 Orion έχει γίνει εκτόξευση τροπύλης, όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε παλαιότερο βίντεο, για το οποίο θα βρείτε link στην περιγραφή. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.